Για μια φορά να ξεπεράσω εγώ τον κύριο Καπιτανίδη, να κάνεις και λίγο δίαιτα. Γενικά είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου. Δεν έχω κάποιο κόμπλεξ ή οτιδήποτε. Δεν θα αλλάξω τις συνήθειές μου ή αυτά που κάνω ή αυτά που τρώω, γιατί θεωρώ το φαγητό μια από τις απολαύσεις της ζωής. Γενικά σαν άνθρωπος δεν ανοίγομαι πολύ. Όταν εμπιστεύεσαι κάποιον με τα συναισθήματά σου, με τις σκέψεις σου, τα όνειρά σου και σε προδώσει, είναι δύσκολο μετά να αφαιθείς και να το ξανακάνεις, να ξανανοιχθείς. Το τραγούδι που διάλεξα είναι το «Δεν θέλω να ξέρεις» της Άννας. Είναι για μια γυναίκα που ουσιαστικά δεν ζει, απλά υπάρχει. Αυτό για μένα είναι πολύ άσχημο, να είσαι σε μια κατάσταση που να... απλά να υπάρχεις. Σε ένα χωρισμό που είχα ήταν ένα από τα κομμάτια που άκουγα εκείνο το διάστημα. Βαλάντο Τρίφωνος, δεν θέλω να ξέρεις, Άννα Βύση. Και 2 μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου να σε αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο επάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως με είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πως σε σκέφτομαι βράδυ πρωί. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα πίνω ή με λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα με σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νεπίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα ουλιάζω σε κόμμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω. Βαλάντο, φοράς τα ακουστικά σου. Τα βγαλές. Για βγάλε τα, Βαλάντο μου. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη που χθες ήταν στην πρόβα και παρακολούθησε τη Βαλάντο. Και ο Κώστας και η Μάρο, ο κ. Κωστόπουλος μόλις ήρθε από την Αμερική. Για πες λοιπόν εσύ. Λοιπόν, θα πω ένα γενικό. Μ' άρεσε πολύ σήμερα. Νομίζω και σένα σ' άρεσε. Απόψε, ναι. Πολύ. Είχαμε και μια συζήτηση στο καμαρίνι πριν βγει. Τεχνικά θα τη πω ότι στα χαμηλά υπήρχαν κάποια προβληματάκια. Στα ψηλά σου το πήρε στο κομμάτι και όλα μια χαρά. Στη χαμηλά. Στα χαμηλά είχαμε κάποια προβληματάκια. Θέλω να πω και κάτι άλλο που θέλω να το πω από το πρώτο live. Νομίζω δεν χρειάζεται όλες οι τραγουδίστριες και τραγουδιστές στην Ελλάδα να βγαίνουν με σορτσάκια,
Δηλαδή... Με στράστερα και πού. Μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πρότυπα, νομίζω, τραγουδιστών στην Ελλάδα. Όπως του... πια, μπορείτε να μας δώσετε κάποιο πρότυπο. Ελεξίου, Πρωτοψάλτη, Ιλανάνη. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Αρβανιτάκη. Ο Κώστας είπε, μισό λεπτό. Αρβανιτάκη. Άκουσες τι σου είπε. Τι είπε. Καλά, εντάξει. Τι καλά, εντάξει. Όχι καλά, εντάξει. Με τον Πέτρο, το μόνο που είπαμε την άλλη εβδομάδα, είπαμε να δεν την κολακεύουν τα παντελόνια. Να μην φοράει παντελόνια. Δεν είπαμε ότι είναι χοντρή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω. Βαλά τον μπράβο σου. Μάρο. Μπράβο της. Μπράβο της. Βέβαια, μπράβο της. Τώρα τα μικρά λαθάκια στα μπάσα. Στις μπάσες δεν με αφορούν, να σου πω γιατί. Γιατί σου είχα ζητήσει, Βαλάντο, να βιώνεις περισσότερο αυτό που τραγουδάς. Σήμερα το βίωσες πραγματικά. Νομίζω πραγματικά ότι η Άννα Ιβύση είναι το πρότυπό σου γιατί μας το απέδειξες και η ίδια θα ήταν πολύ περήφανη αν σε άκουγε να το τραγουδά σήμερα. Άγγιξε μπορεί να μας το πει η Άννα, γιατί η Άννα δεν έχει χάσει κανένα Greek Idol και ξέρω ότι και απόψε η Άννα Ιβύση βλέπει Greek Idol. Είμαι σίγουρη θα είναι περήφανη. Αλλά άγγιξε την ψυχή του κοινού η Βαλάντο. Μπράβο σου, Βαλάντο. Συγγνώμη που διακόπτω την Μάρα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο πριν. Εμείς συνθέτες μερικές φορές ζηλεύουμε κομμάτι άλλων. Αυτό το κομμάτι του Νίκου Καρβέλα είναι από το ωραιότερο νομίζω. Και δύσκολο τραγούδι, παιδιά. Πολύ δύσκολο. Κώστα! Η Βαλάντο κάθε εβδομάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ η θεατρική ερμηνεία που είχες. Κατάφερες να μεταφέρεις τη θλίψη που έχει μια γυναίκα το χωρίζει. Μπράβο σου. Πέτρο μου, έχεις ακούσει και το βίντεο. Μου έκανε στο κορίτσι μου και έβγαλε έρπη. Εγώ. Και όχι, δεν έχει να κάνει με το σχόλιο. Ούτε εκνευρίστηκα, κύριε Κωστόπουλο, με το σχόλιο. Αγάπη μου, γιατί να εκνευριστείς. Αφού είσαι ευχαριστημένη. Φάνηκε, γιατί το ρίξες στο φαγητό, είδαμε και τι έφαγες. Έλα, πλάκα έκανε το κορίτσι. Light φάγαμε. Λέω, άμα είσαι ευχαριστημένη, εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Και θα σου πω, από την αρχή σου έχω πει και όλες τις φορές, ότι έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Και σήμερα το είπες πάρα πολύ καλά. Εμένα αυτά είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και το έχω ακούσει με τη Βύση καμιά 200 φορές και μερικές φορές και με την ίδια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το είπες τόσο καλά. Δεν θα μπορούσες να το σκοτώσεις και το είπες υπέροχα. Πάμε παρακάτω. Σίγουρα υπάρχουν τραγουδίστες στην Ελλάδα που δεν έχουν στηριχθεί στο θέμα της εμφάνισης. Η Δύση που λες ότι σε αρέσει πιο πολύ από όλες, στηρίζεται πάρα πολύ στο θέμα της εμφάνισης και κατά τη γνώμη μου είναι η πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα πάνω από 50. Και στη φωνή όμως. Φωνάρα είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά λέω ότι η Δύση που σου αρέσει έχει φροντίσει να είναι η πιο όμορφη ίσως Ελληνίδα πάνω από 50 χρονών. Λοιπόν. Το έχει πει ίδια το πάνω από 50, αλλιώς δεν θα το έλεγα, ρούλα μου. Ναι, εντάξει. Το είπε μόνη της. Το είπε μόνη της, το ξέρω. Λοιπόν, και καλά εξηγήθηκε. Και λέω ότι δεν είναι θέμα να δυνατήσει, να μην δυνατήσει. Όταν είσαι στη showbiz, είσαι υποχρεωμένος να έχεις μια πειθαρχία. Εγώ είδα το βίντεο στο οποίο έχεις μπροστά σου, δεν ξέρω αν το είδες. Έχεις πατάτες. Έχεις ντολμαδάκια. Και φταίδες. Και το μόνο που μου έλειπε είναι το γαλακτομπούρεκο στο τέλος. Είναι αυτό το καπάκι. Δεν το δείξαμε αυτό. Επειδή έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή και πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο, καλό είναι να το μαζέψουμε το θέμα. Δεν θα γίνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας έχω πει ότι εσάς θα προσέξω. Εσάς όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Τι, σε διάκοψες. Έχω πει ότι θα προσέξω. Το μαύρο σου πάει. Μα νομίζω ότι ήδη έχει χάσει 2 κιλά το κορίτσι. Το μαύρο σου πάει. Και άμα έχει χάσει 2 κιλά, είμαι χαρούμενο. Μην λέμε ότι θέλουμε, είναι και το μαύρο. Υπάρχει δίαιτα με πατάτες και γιαννητές. 901-14-052-07 SMS GI στο 19.000 για τη Βαλάντο μας, εάν θέλετε να μείνει στο Greek Idol. Καλή επιτυχία, Βαλάντο. Φιλάκια, αγάπη.